Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων εδώ στο Music Booth, Music 89,2, γυμναζόμαστε μαζί, workout sessions γρήγορα, 20 λεπτά, γεμάτα ενέργεια και έχω πάρα πολύ χαρά που ξανασυναντιόμαστε. Σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου και θέλω άντε να σας το προδώσω, σήμερα θα κάνουμε πόδια. Από εκεί και πέρα, πριν ξεκινήσουμε, βλέπω ότι έχω ένα μικρό δώρο, παύλα, μία μικρή έκπληξη που με περιμένει και θέλω να το ανοίξω, νοητή, γιατί τα δώρα δεν γίνεται ότι σε όποια ηλικία κι αν είσαι, όταν σου κάνουν ένα δώρο, είσαι σαν παιδί. Θέλεις να δεις τι έχει μέσα. Λοιπόν, ρεξόνα μαζί μου. Τι ωραίο κουτί είναι αυτό, μισό λεπτό να κάνω. Για να δω. Κοινή σου λέει, για να έχεις καλά ξεμπερδέματα. Πολύ σωστό. Κυνηγείτε για να έχετε καλά ξεμπερδέματα. Έχει πάρα πολλά. Κοίτα. Είναι η νέα σειρά Maximum Protection του Rexona με ενισχυμένη σύνθεση και τρεις φορές πιο δυνατή για να σε προστατεύει από τώρα μέχρι και 96 ολόκληρες ώρες. Τώρα, σε αυτό το κουτί θα δείτε υπάρχει και αντρική και γυναικεία σειρά. Έχει και ρολόν, έχει και σπρέι. Εγώ χρησιμοποιώ και τα δύο γιατί μου αρέσουν, αλλά πιο πολύ μου αρέσει και το άρωμα. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό και θα το ξέρετε όσοι γυμνάζεστε και όσοι τρέχετε και είστε όλη μέρα, η καθημερινότητα είναι βαριά, πέρα εδώ, πέρα τώρα κάνει και ζέστη κτλ. Είναι ότι σε κρατάει φρέσκο και δεν έχεις αίσθηση υδρότα. Αισθάνεσαι ότι είσαι φρέσκος, ότι έχεις ξυπνήσει, έχεις φύγει από το σπίτι σου και είσαι πάρα πολύ ωραίος και διάθετος να ξεκινήσεις την δύσκολη σου μέρα. Θα τα βρείτε και στα σούπερ μάρκετ όλα αυτά τα προϊόντα που βλέπετε, αλλά και σε καταστήματα με καλλιτικά είδη. Εγώ λοιπόν τώρα αυτό το κουτάκι θα το πάρω εννοείται στο σπίτι μου, αλλά ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, να μην χρονοτριβούμε γιατί πρέπει να γυμναστούμε. Όπως σας ανέφερα και στην αρχή, θα κάνουμε σήμερα ένα πρόγραμμα ποδιών. Ποδιών, ξέρω ότι αγαπάτε όλα τα κορίτσια, μπορείτε να κάνετε και τα γόρια χωρίς βέβαια τα γυμναστικά, αλλά είναι ένα πιο κοριτσίστικο πρόγραμμα αν θέλεις, το οποίο μπορεί να σας φανεί εύκολο, αλλά δεν είναι, να ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το κλασικό ζέσταμα χωρίς ζέσταμα, δεν πάμε πουθενά. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό ζέσταμα με λάστιχο και στην πορεία θα χρησιμοποιήσω και λάστιχα. Οπότε, αν έχετε λάστιχο για τα πόδια, αυτό θα το τοποθετήσουμε πάνω από τα γόνατα. Όσοι δεν έχετε λάστιχο, η άσκηση γίνεται και χωρίς. Αν σφίξετε στο μη και εστιάσετε, η άσκηση γίνεται μια χαρά και πιάνει. Όσοι έχετε τα λάστιχα, τα χρησιμοποιείτε. Πάμε όμως για 30 δευτερόλεπτα να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ελαφρό ζεσταματάκι. Όπως το έχουμε συνηθίσει, το γνωστό skipping. Αν κάποιος θέλει παραπάνω ζέσταμα και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί, μπορεί να κάνει και ένα λεπτό και ενάμιση, ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορείτε να δυναμώσετε και λίγο. Ναι, πάμε. Θα κάνουμε λίγα jumping jacks, αυτά τα αγαπημένα jumping jacks. Για 30 δευτερόλεπτα κρατάμε, βγάζω ανάσα, εισπνέω πάντα. Η γυμναστική σας θα γίνει άλλη. Αν αναπνέετε σωστά. Αφού ζεσταθήκαμε, μέρος του ζεστάματος είναι να εξαπλώσω στο στρώμα μου. Θα πάρετε όποιο λάστιχο θέλετε, είτε ένα πολύ βαρύ, είτε ένα πιο ελαφρύ. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω το ζεσταματάκι με το πράσινο. Ό,τι επιβάλλει θέλει ο καθένας. Θα ξαπλώσω στο πλάι. Εδώ, και όπως είμαι εδώ, θέλω να φέρετε ίσια το σώμα σας, να λυγίσετε τα πόδια σας και να δουλέψουμε ανοίγματα και δουλεύουμε κυρίως απαγωγό εκεί. Εστιάζω μόνο στο γλουτό, θέλω να σφίξετε τον κορμό σας, να βάζετε και να βγάζετε αέρα, αλλά δεν θέλω να κουνιέται καθόλου το υπόλοιπο σώμα. Θέλω όλη η κίνηση να βγαίνει από το γλουτό. Θέλει συγκέντρωση, σίγουρα θα νιώσετε πίεση και κάψιμο,
αλλά δουλεύει. Πάμε για 30 δευτερόλεπτα. Αλλαγή πλευράς, όπως είμαι ξαπλώνω την άλλη να κάνω και το άλλο πόδι. Φτιάχνω τη θέση μου καλά, να είναι ίσιο το κορμί μου, λυγίζω τα γόνατά μου και ξεκινάω για 30 δευτερόλεπτα. Θα μου πεις τώρα, Ευαγγελία μου, αυτό ήταν το ζέσταμα. Ναι, αυτό ήταν το ζέσταμα, δεν έχω ξεκινήσει την κυρίως άσκηση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε χωρίς λάστιχα να κάνουμε τρεις ασκήσεις. Στην ουσία είναι η ίδια θέση, απλά θα αλλάζουν οι γωνίες και η φορά του ποδιού μας. Μετά θα ξαναβάλουμε λάστιχα, να σας πω, μην πείστε ότι επαναστήκαμε από αυτό. Αλλά πάμε για αυτή την άσκηση που θα φανεί πολύ εύκολη, αλλά δεν είναι, πιστέψτε με. Λοιπόν, ξαπλώνω πάλι στο πλάι, όλο το κορμί σε ευθεία γραμμή, σφίγγω καλά τον κορμό μου, είναι μόνο, μπορείτε να κάτσετε είτε έτσι, όπως βλέπετε τον καθένα. Και θέλω για 30 δευτερόλεπτα να σηκώνω το πόδι μου, έχοντάς το flex ελεγχόμενα, δουλεύει πάλι ο γλουτός. Βάζω αέρα και κρατάω πολύ σταθερά τον κορμό μου. Αν κάποιος δεν μπορεί να το σηκώσει πολύ ψηλά, δεν μας πειράζει. Και εδώ να το κάνετε είναι μια χαρά. Θέλω όμως για 30 δευτερόλεπτα και μόλις τελειώσουν τα 30 δευτερόλεπτα, δεν σταματάμε. Και όπως είμαστε, δεν ρίχνουμε το πόδι, πάμε να κάνουμε την ίδια κίνηση προς τα μπροστά. Εκεί, για 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα θα αρχίσετε να νιώθετε μεγάλη πίεση. Κρατήστε το πόδι. Δεν θέλω να πέσετε μπροστά ή να καμπουλιάσετε. Θέλω να κρατήσετε τη θέση σας και η κίνηση να βγαίνει από το πλουτό. Όπως είστε, δεν ρίχνουμε το πόδι και πάμε πίσω. Για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα πρέπει να κυλήσει πολύ. Πάλι κρατάμε τον κορμό μας, δεν καμπουλιάζουμε, δεν πέφτουμε μπροστά. Κάτα λίγο ακόμα, για 3, 2, 1, αλλαγή πλευράς, χωρίς διάλειμμα, όπως είμαστε. Εύχομαι να με αγαπάτε και μετά από αυτό. Πάμε το άλλο πόδι. Φτιάχνω καλά τη θέση μου. Παίρνω τη γλώσσα και ξεκινάμε για 30 δευτερόλεπτα.
σωστά. Δεν σταματάω καθόλου. Πάμε για 30 δευτερόλεπτα. Θέλω να στηριχτούμε στον αγώνα μας, να λυγίσουμε το πίσω πόδι, θα δουλέψουμε το δεξί και επειδή θέλω να δουλέψουμε προσαγωγό, θα πιεστούμε λίγο και θέλω να σηκώσουμε το πόδι. Θα δείτε, θα παρατηρήσετε ότι όταν πάτε να εκτελέσετε την άσκηση, δεν μπορείς να σηκώσεις και πάρα πολύ το πόδι σου, γιατί υπάρχει αντίσταση. Οπότε, μην τρελαθείτε αν το σηκώσετε πάρα πολύ το πόδι σας, αλλά θέλω να είστε σταθεροί, να σφίξετε το λαιμό σας, να μην κουράζετε και να μην μεταφέρετε ένταση στον αυχένα σας. Θέλει ο κίνηση να γίνει το προσαγωγό μας. Πάμε για 30 δευτερόλεπτα. Ίσια κορμό, φύγω, στηρίζομαι στον αγώνα και πάμε για 30 δευτερόλεπτα. Τελειώσαμε και αυτό το σετάκι και τώρα θα χρησιμοποιήσω το λάστιχο όποιο θέλετε εσείς. Θα βάλω το πράσινο στα γόνατα. Πάντα τα λάστιχα τα φοράμε πάνω από τα γόνατα ή κάτω. Δεν πρέπει να είναι πάνω στην άρθρωση. Λοιπόν, και θα πάμε να δουλέψουμε. Θα κάνουμε τα λεγόμενα donkey kicks, τα έχουμε ξανακάνει εδώ. Είναι η κλωτσιά προς τα πάνω σε τετραποδική στήριξη και παράλληλα όμως θα δουλεύω και απαγωγό, είναι συνδυαστική άσκηση. Δεν θα κάνω δηλαδή πρώτα τα kicks και μετά τους απαγωγούς. Θα κάνω ένα kick, έναν απαγωγό. Ένα kick, έναν απαγωγό. Ένα αλλάξτε το πόδι. Θα σας το δείξω τώρα. Είναι κουραστικό, αλλά είναι πολύ ωραία σας. Λοιπόν, τετραποδική στήριξη. Ίσια κορμός μου, σφίγγω κοιλιά. Θέλω όλη η κίνηση να βγαίνει από τους γλυτούς. Δεν θέλω να κουνιέται καθόλου το πάνω μέρος του σώματος. Στηρίζομαι είτε εδώ. Είτε εδώ, όπου βολεύει τον καθένα και ξεκινάμε. Επάνω και έξω. Κικ και απαγωγή. Για 30 δευτερόλεπτα.
πάμε το άλλο πόδι τώρα. Την άλλη πλευρά. Επάνω δροσιά και έξω. Βάζω και βγάζω αέρα οπωσδήποτε. Και φύγαμε για 30 δευτερόλεπτα. Αφήνουμε το στρώμα και πάμε να δουλέψουμε άλλες δύο ασκήσεις. Πολύ γνωστές, τις έχουμε ξανακάνει, τη μία την έχουμε ξανακάνει, τη δεύτερη θα σας τη δείξω στην πορεία. Για την ώρα θα κάνουμε το γνωστό sumo squat, αλλά θέλω όταν θα ανεβαίνετε, για να δουλέψουμε και λίγο τις γάμπες μας, να έχω μία στήριξη στις μύτες. Θέλει συγκέντρωση, θέλει ισορροπία. Κατεβαίνουμε, ανοίγουμε τα πόδια μας, προσέχω πάρα πολύ τα γόνατά μου, κατεβαίνω κάτω και όταν σηκώνομαι, μένω στις μύτες. Κάτω. Κάτω βγάζω αέρα, πάνω παίρνω αέρα. Δεν θέλω να καμπουριάσετε να πέσετε μπροστά, θέλω να δουλεύει ο γλουτός και ο προσαγωγός. Βρείτε την ισορροπία. Τελευταία άσκηση πριν περάσουμε σε κοιλιακούς, βραχαίους και διατάσεις. Θα κάνουμε πίσω προβολή. Θα χρησιμοποιήσω βάρος. Έχω ένα kettlebell εδώ, να σας δείξω. Εσείς μπορείτε να πάρετε ό,τι έχετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό. Μπορείτε να το κάνετε και χωρίς βάρος, εννοείται. Γιατί η άσκηση είναι συνδυαστική. Θα κάνουμε πίσω προβολή και στο κατέβασμα θα μένω λίγο για να κάνω μια περιστροφή του κορμού δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, να πάρω τη θέση μου και πάμε για 30 δευτερόλεπτα. Πάρτε και μια ανάσα, μην με κυνηγάτε μετά. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μου έχω και την original σειρά των αποσμητικών Rexona, η οποία προσφέρει προστασία έως και 48 ώρες. Και το αποσμητικό Rexona φυσικά μας εμπνέει για να κινούμαστε περισσότερο. Αυτός είναι ο σκοπός του άλλωστε και μας προστατεύει. Είστε έτοιμοι να κάνουμε κοιλιακούς? Απλά πράγματα, αυτούς που έχουμε συνηθίσει, βασικούς, αλλά πιάνουν πάρα πολύ και είναι σταθερή αξία και εκεί. Λοιπόν, τα ποδιά μας τα σηκώνουμε σε ορθή γωνία, τα κρατάμε. Όσο πιο μακριά τα έχω από το σώμα μου, δυσκολεύει η άσκηση. Σε αυτό το σημείο είναι safe και είναι πιο εύκολα. Βάζω τα χέρια μου στο στήθος μου ή στον αυχένα μου, ό,τι βολεύει τον καθένα και θέλω να γεμίσετε την κοιλιά σας με αέρα. Και στην εκπνοή, όταν θα σηκώνεσαι λίγο την ομοπλάτη σου, θέλω στην εκπνοή να βγάζεις όλο τον αέρα, να μείνεις και πάλι κάτω. Θέλω να μην ξεκολλάει καθόλου η ράχη σου από το πάτωμα, για να τα κάνουμε ασφαλή και ωραία και θα δεις ότι η άσκηση θα σε πιάσει. Πάμε! Για 30 δευτερόλεπτα. Okay. Η ίδια κίνηση παραμένει σαν να κάνουμε οκλαδόν στο πάτωμα και κάνω ακριβώς την ίδια κίνηση, θα δυσκολευτείτε λίγο παραπάνω, απλά αλλάζουμε τη στάση των ποδιών μας. Φύγαμε για 30 δευτερόλεπτα. Okay.
but right now here's the kind I prefer. Συνεχίζω. Με τα πόδια προς τα πάνω, ελαφρώς ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων μου, την ίδια κίνηση και σπίγω καλά τον κορμό μου, σηκώνω ελαφρώς την ομοπλάτη και βγάλτε αέρα για 30 δευτερόλεπτα. Παραμένουμε λοιπόν κάτω στο στρωματάκι μας και πάμε να δουλέψουμε τους ραχαίους μας. Δεν ξεχνάμε ποτέ να δουλεύουμε τους ραχαίους, γιατί όταν δουλεύουμε τον κορμό μας μπροστά στον προστινό μέρος, δηλαδή τους κοιλιακούς, πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε και τη ράχη μας. Okay. Τους γνωστούς, ξέρετε, αν δείτε το χέρι-πόδι θα κάνουμε εδώ. Σφίγγω το γλυκό μου, σφίγγω τον κορμό μου και σηκώνω ελαφρά αντίθετο χέρι-πόδι. Εισπνέω και εκπνέω για 30 δευτερόλεπτα. Και τους βραχίους, τι μας μένει να κάνουμε, διατάσεις. Και κάπως έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το σημερινό μας πρώτο workout session για το δεύτερο κύκλο επεισοδίων εδώ στο Music Booth, το Musical 9,2. Πάμε να κάνουμε, να κάτσουμε να χαλαρώσουμε και να κάνουμε λίγο τον αρχιένα μας. Όλες οι διατάσεις σας υπενθυμίζω 15 με 20 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα σε τετραγωνική στήριξη. Και σιγά σιγά θα μαζευτώ προς τα πίσω, θα κάτσω επάνω στα πόδια μου, θα πέσω μπροστά. Είναι μια πολύ καλή διάταση για τη μέση μας. Όσο μπορείτε μπροστά μέσα και όσο μπορείτε πιο μπροστά με τα χέρια. Σηκώνομαι σιγά σιγά για να μην ζαλιστώ και θα πάμε να κάνουμε άλλη μια διάταση από όρθια θέση. Θέλω να κατέβουμε κάτω, να πιάσουμε αστραγάλους ή μύτες των ποδιών, αλλά θέλω να έχετε τεντωμένα τα πόδια σας. Ελαφρώς λυγισμένα όποιος δεν μπορεί, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τεντώσουμε καλά τα πόδια μας για να γίνει σωστά η διάταση. Πάμε σιγά 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 και ξεκινάμε για 15. Θα γυρίσω και στο πλάι για να το δείτε καλύτερα. Θα πρέπει να αισθάνεστε εδώ τη διάθεση. Σηκώνομαι αργά, 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 αργά για να μην ζαλιστώ. Μπορείτε να πάρετε και μια αναπνοή, να χαλαρώσετε. Εισπνοή, εκπνοή. Αυτό ήταν το πρώτο workout session εδώ στο Music Booth του Music of the 9,2. Ξεκινάμε δυναμικά με τα προγράμματα για να σας κρατάμε fit, ενεργούς, 20 λεπτά,
ό,τι πρέπει για όλους σας που δεν έχετε χρόνο. Αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να το κάνει και δεύτερο γύρο και τρίτο γύρο, ανάλογα με τι χρόνο έχει ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου και τα λέμε στο επόμενο ραντεβού. Γεια σας!